Ναι, αυτό που συμβαίνει τώρα βλέπετε και εσείς τους άντρες της ΕΜΑΚ, οι οποίοι με φακούς, συνοδευόμενοι και από άντρες της ελληνικής αστυνομίας, περνάνε όλα τα παλιά σπίτια εδώ στο βαθείο που έχουν χτυπηθεί από τον Αγγελαδό. Είναι συντριπτικές οι ζημίες οι οποίες έχουν πάθει και αυτό που κάνουν τώρα είναι καταρχήν να εξασφαλίσουν ότι δεν έχει μείνει κανένας μέσα σε κάποιο σπίτι, κάποιος ανήμπορος να βγει. Και ήταν αρκετοί αυτοί οι οποίοι τελικά ειδοποιήθηκαν από την αστυνομία και από τους πυροσβέστες να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Αυτό θέλει να εξασφαλίσει τώρα η αστυνομία και η πυροσβεστική, να μην μείνει κανένας μέσα σε αυτά τα σπίτια, τα οποία μπορείτε να δείτε κι εσείς τι ζημιές έχουν πάθει. Πραγματικά, όλοι εδώ και οι μηχανικοί του Δήμου μας λένε ότι ένας δυνατός μετασεισμός πάνω από 6 ρίχτρα, που είναι και αναμενόμενος από τους σεισμολόγους, θα ολοκληρώσει αυτό το καταστροφικό έργο, μια που πολλά κτίρια κρέμονται στην ουσία από ελάχιστα δομικά στοιχεία που τα κρατούν όρθια. Τώρα, θέλω να σας πω ότι ο κόσμος περιμένει να περάσει μια δύσκολη νύχτα, το ξέρει αυτό και γι' αυτό προετοιμάζεται. Υπάρχει κόσμος ο οποίος μένει στην πλατεία του Δημαρχείου, υπάρχει κόσμος ο οποίος θα πάει στους δύο καταβλισμούς, τους οποίους στείνονται τόσο στο γήπεδο όσο και σε άλλες μεγάλες κοινότητες στην περιοχή. Και αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει τώρα η περιφέρεια και ο Δήμος είναι να φροντίσει τον κόσμο που δεν έχει που να μείνει. Και είναι αρκετοί, αν κρίνουμε από την εικόνα που έχουν καταληφθεί. Εικόνα που μας μεταφέρεις, Ζήση, πραγματικά υπάρχουν σπίτια, καταλαβαίνουμε, που έχουν υποστεί ολική καταστροφή. Και δεν είναι μόνο αυτά τα οποία βλέπεις, Κατερίνα. Κατά μήκος του παραλιακού μετόπου υπάρχουν δεκάδες σπίτια, καταστήματα τα οποία δεν μπορούν να είναι είτε κατοικήσιμα είτε να ανοίξουν για να λειτουργήσουν ξανά πριν ελεγχθούν εξονυχιστικά από μηχανικούς. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει από αύριο νωρίς το πρωί. Αυτό θα κάνουμε το πρώτο φως. Θα ελέγξουν όλα τα σπίτια να δουν σε ποια από αυτά υπάρχει πιθανότητα να μπορέσει να μείνει κάποιος χωρίς να κινδυνεύσει. Οι πρώτες 48 ώρες είναι κρίσιμες, το ξέρουν όλοι αυτό και αυτό που θα κάνουν να περάσουν έξω όπου μπορούν οι περισσότεροι κάτοικοι την νύχτα τους και για αυτή είναι το κύριο μέλημα τώρα να μην μείνει κάποιος σε κάποιο από αυτά εδώ τα σπίτια τα οποία είναι στην ουσία μη κατοικήσιμα. Πάντως, Ζήση, είναι πραγματικά τραγικές οι υλικές καταστροφές. Στην ίδια ώρα οι λέξεις είναι φτωχές για να περιγράψουν αυτό που νιώσαμε όταν ακούσαμε ότι δύο παιδιά, μαθητές λυκείου, έφυγαν από τη ζωή και θέλουμε να μας περιγράψεις πώς συνέβησαν όλα. Και δεν είναι μακριά αυτό το σημείο, Κατερίνα. Θα σας δείξει ο Περατέρμας. Είναι ακριβώς η προέκταση αυτού του στενού, το οποίο καταλήγει στη θάλασσα. Ακριβώς λίγο πιο πάνω βρίσκονται το γυμνάσιο και το λύκειο. Οι δύο μικροί μαθητές, αυτό ήταν το δρομολόγιο που κάναν κάθε φορά. Ξεκινούσαν το σχολείο τους το μεσημέρι και κατεβαίναν προς το σπίτι τους είτε προς τη θάλασσα. Ήταν ιδιαίτερα άτυχη όμως, μια από τη στιγμή που περνούσαν από αυτό το στενό, στην ουσία έγινε ο καταστροφικός σεισμός και καταπλακώθηκαν από μεγάλο σωρό από μπάζα και από έναν ολόκληρο τοίχο, από ένα εγκατελειμμένο. Ζήση, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή εμείς παρακολουθούμε στα πλάνα μας ακριβώς το σημείο που εντοπίστηκαν νεκρά τα δύο αυτά παιδιά. Πραγματικά δεν το χωράει το μυαλό μας ότι κρύβεται τόση τραγωδία μέσα στις εικόνες που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Και ήταν άμεση κινητοποίηση γιατί ήξερε ο κόσμος ότι περνάνε μαθητές από το συγκεκριμένο σημείο. Μας ακούσαμε και νωρίτερα την κυρία η οποία έμενε ακριβώς δίπλα. Το σοκ το οποίο της προκάλεσε η διαδικασία, ότι ήξερε ότι θα υπάρχουν μαθητές εκεί, ήλπιζε να μην υπάρχει κάποιος χτυπημένος. Υπήρχαν και άλλα παιδιά για λίγα μέτρα τα οποία στην ουσία γλίτωσαν τον θάνατο. Και νομίζω ότι αυτό είναι στην ουσία το δράμα αυτού του καταστροφικού σεισμού εδώ στην Σάμμο. Μια Σάμμος που άντεξε. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι βλέπουμε, τα νέα κτίσματα δεν έχουν υποστεί ζημιές. Η παλιά η πόλη όμως έχει δεχτεί ένα πολύ δυνατό χτύπημα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις τραγικές εικόνες που μας μετέφερε, Ζήση. Πραγματικά σταματάει το μυαλό να σκεφτεί κανείς πως από μία στιγμή στην άλλη η ζωή μπορεί να παίξει τέτοια τραγικά παιχνίδια.